Προδίδεται η εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας, όπου από νωρίς για το κεφάλι Crans Bank Wall Up έρχεται γρήγορα απ' έξω μπαλκής, αλλά και η Volvi στη συνέχεια προωθείται από μέσα και η πριγκίπισσα που θέλει να έχει την επαφή με τις πρώτες. Crans Bank Wall Up το νούμερο 5 οδηγεί. Η Volvi νούμερο 8 απ' έξω, από μέσα το νούμερο 9 η πριγκίπισσα εξωτερικά της έχει βελτιωθεί και Lilliput περνά στην τέταρτη θέση. Στη συνέχεια η μπαλκής φαίνεται να χάνει έδαφος ενώ προσπαθεί η Κλιτεμνίστρα να βελτιωθεί λίγο πιο πίσω η Βρυσίδα που έφυγε καλά και έχει την επαφή με τους πρώτους. Όλα αυτά 600 μέτρα περίπου πριν από τον τερματισμό. Το νούμερο 5 Crans Bank Wall Up οδηγεί με εύκολο βήμα εξωτερικά της η Volvi, ενώ καραδοκεί στην εσωτερική και η πριγκίπισσα απ' έξω. Πάντα βρίσκεται η Lilliput. Οι τέσσερις θέλουν να στρίψουν τελική ευθεία και απ' έξω η Κλιτεμνίστρα στην πέμπτη θέση, ενώ προσπαθεί να βελτιωθεί στα τελευταία μέτρα και η Βρυσίδα. Νούμερο 6 η Lilliput έχει κάνει την επίδεσή της και θέλει να ξεφύγει. Η Volvi περνά στην δεύτερη θέση, έρχεται και η πριγκίπισσα. Η Lilliput είναι εντυπωσιακή, ξεφεύγει, καθαρίζει την κούρσα. Lilliput νούμερο 6 θα ξεφύγει. Νούμερο 9 πριγκίπισσα περνά στην δεύτερη θέση. Η Volvi είναι τρίτη, αλλά πλέον απειλείται από τις υπόλοιπες. Προσπαθεί η Βρυσίδα έξω να καλύψει έδαφος, να περάσει την τέταρτη θέση. Να δούμε αν θα τα καταφέρει στα τελευταία μέτρα. Όχι, θα μείνει πίσω από τη Volvi. Νούμερο 6 λοιπόν, Lilliput, με εντυπωσιακό τρόπο θα ξεφύγει. Θα δείτε και πάλι τη μεγάλη διαφορά που έκτισε στο τέλος. Η πριγκίπισσα απλά θα περάσει στην δεύτερη θέση. Δείτε εδώ την τεράστια διαφορά που έκτισε η Lilliput. Η πριγκίπισσα θα μείνει στην δεύτερη θέση. Volvi και Βρυσίδα πολύ κοντά. Αλλά βλέπετε από μέσα η Volvi θα είναι τρίτη. Στη συνέχεια η Βρυσίδα και φυσικά η Κλιτεμνίστρα τελικά πέμπτη. Η Crans Bank Wall Up θα υποχωρήσει έντονα. Η Indy Music δεν μπήκε πουθενά στην κούρσα. Συγχαρητήρια. Ένα δυνατό, εντυπωσιακό ντεμπούτο θα λέγαμε. Σε έναν όμιλο που ίσως να τη διευκόλυνε βέβαια. Θα ήθελε και μεγαλύτερες αποστάσεις, πιστεύετε? Θα τη δούμε στον χρόνο. Ο χρόνος θα τα δείξει όλα. Σήμερα έχει μια καλή συμπεριφορά και στο Σταρ και στην κούρσα. Έδειξε κάποιες δυνατότητες, αλλά είναι μαραθώνιος. Με μια κούρσα δεν κρίνονται όλα. Τα περιμένουμε. Έχουμε υπομονή να περιμένουμε. Σήμερα είμαστε ευχαριστημένοι. Θα δούμε και στο μέλλον πρέπει να είμαστε. Γενικά, η γνώμη σας για τον υπόδρομο αυτή τη στιγμή ποια είναι, κύριε Παρασκευόπουλε? Θεωρώ ότι γίνονται βήματα ανάπτυξης, τα οποία θα πάμε όλοι καλά. Γιατί είναι σκηνούντα δοχεία, να πάμε όλοι καλά. Από τον ΟΠΑΠ μέχρι τον τελευταίο ιδιοκτήτη, προπονητή, ιδιοκτήτη, όλοι μαζί υπό παραγωγή. Αν δεν πάει καλά, θα πάει για όλους καλά. Αν πάει καλά, για όλους καλό. Είναι ένα καλό όφελος και για την πολιτεία πάρα πολύ καλό. Και θεωρώ ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Γίνονται βήματα σταθερά. Οπότε φαντάζομαι ότι και εσείς είσαστε έτσι στο πνεύμα της ενίσχυσης και για το στάβλο σας συγκεκριμένα. Και το στάβλο και το υποφορβείο μου, που δίνω μεγαλύτερη σημασία στο υποφορβείο.